Γεια σας, με λένε Άλεξ και κάθε Τετάρτη θα μιλάμε για την πρόοδο μου στον ψυχολόγο. Λέγοντας αυτό εννοώ ότι θα κάνω ένα βίντεο πριν πάω στη συνεδρία και ένα βίντεο μετά, ώστε να βλέπουμε τις διαφορές, το οποίο πιστεύω θα βοηθήσει και εμένα που δυσκολεύομαι να κατανοήσω τα συναισθήματά μου. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με μία μικρή ιστορία, πώς άρχισε η φάση. Εγώ έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, όπως ομοιοπαθητική ανθοϊάματα, χάπια, νοσηλίες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, το οποίο δεν έχει πιάσει. Και μου είπανε ότι, βασικά μου έχουν πει ότι η λύση είναι να παίρνω τα χάπια μου, να πηγαίνω σε δύο γιατρούς και δεν μου αρέσει όλο αυτό, δεν περνάω καλά με αυτό, οπότε ουσιαστικά γι' αυτό έκανα το κανάλι, για να καταφέρω να κάνω όλο αυτό κάτι θετικό και ενημερωτικό για τους γύρω μου. Οπότε, ας αρχίσουμε με το σημερινό. Σήμερα, μάλλον όπως θα με βλέπετε, δεν είμαι καλά. Είμαι πολύ χάλια. Έχω προφανώς τα δικά μου προσωπικά προβλήματα και τραβάω μεγάλα ζόρια. Και σήμερα έχω ψυχολόγο για τη δεύτερη μου συνεδρία ψυχοθεραπείας. Και εφόσον είναι τόσο νωρίς, λογικά πάλι θα μου πάρει ιστορικό. Αλλά έχουν συμβεί τόσο τραυματικά γεγονότα στη ζωή μου που το να μου παίρνεις ιστορικό είναι κάτι πολύ άσχημο για μένα. Κάθε φορά στεναχωριέμαι. Και αυτό είναι ο ένας λόγος που δεν θέλω να πάω. Ο άλλος λόγος είναι ότι μετά από πάρα πολύ καιρό θα βγω από το σπίτι μου μόνο μου, το οποίο με δυσκολεύει πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν μπορώ να κάνω. Και έχω αγχωθεί πάρα πολύ, γιατί δεν θέλω να κάθομαι να λέω τα προβλήματά μου σε κάποια άκυρη ψυχολόγο που με έχει δει άλλη μία φορά στη ζωή της. Νιώθω ότι αυτό δεν θα μπορέσει να με βοηθήσει σε κάτι και ότι απλά χάνω χρόνο από τη ζωή μου. Έχω καταγχωθεί, τρέμω τα πόδια μου. Δεν ξέρω πώς θα πάω μέχρι εκεί. Φοβάμαι. Δεν θέλω να βγω στον έξω κόσμο και πραγματικά το να πάω μέχρι εκεί μου φαίνεται άθλος. Και είναι 10 λεπτά από το σπίτι μου και εγώ νιώθω ότι πρέπει να ταξιδέψω μέχρι την Ουγκάντα και νομίζω θα πάθω κρίση πανικού. Έχω άλλα 5 λεπτά διαδρομής μέχρι εκεί. Είμαι σε κρίση πανικού βασικά, γιατί έχω περάσει από άπειρο κόσμο, με κοιτάνε όλοι περίεργα από κάτι, από μια λαϊκή με πάρα πολύ κόσμο και το χειρότερο τώρα εδώ που κάθομαι έχει κάτι σπασμένα κομμάτια γέλη και δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Λοιπόν, γύρισα από τον ψυχολόγο. Ήτανε αρκετά δύσκολη εμπειρία. Της βάζω ένα 7 στα 10. Με ρώτησε πολύ πολύ προσωπικά πράγματα. Στην αρχή μιλήσαμε για το πώς πήγε η εβδομάδα μου και καταλήξαμε να μιλάμε για τα τραύματά μου και μου είπε ότι την επόμενη φορά θα μου κάνει μια παρουσίαση, ένα PowerPoint για τη διαταραχή μου. Έχω ωραία και διαταραχή. Και εντάξει, εμένα δεν είναι ότι δεν ξέρω κάτι, αλλά θα με ενδιαφέρει να το δω και από τη γη της οπτική. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι σαν συνεδρία δεν πήγε άσχημα. Απλά σκάλισε πολύ το παρελθόν μου και είναι όλα αυτά τα ερεθίσματα τα οποία με κάνουν να σκέφτομαι πώς έχω επιζήσει από όλα αυτά τα πράγματα και πώς συνεχίζω να επιζήσω καθημερινά. Δηλαδή,
Αυτό με δυσκολεύει. Αυτό ήταν το βίντεο. Προφανώς σε κάποια βίντεο δεν θα είμαι καλά. Στο 90% των βίντεο δεν θα είμαι καλά. Οπότε αν περιμένετε χαρές και πανηγύρια, δεν είναι η φάση αυτή. Η φάση εδώ είναι να είμαστε legit και να μεταφέρω στην πραγματικότητα τι μου συμβαίνει. Και αυτά. Let's break the stigma together. Subscribe, share και γενικά support.